Ναι. Για να δούμε το καλύτερο ντεκόρ. Wow, μα πόσο ωραίο ντεκόρ. Θέλω κι εγώ και μοιάζει το village με το δικό μας. Λέω να το κάνω κι εγώ. Εσείς τι λέτε, παιδιά, να το κάνουμε? Α, δεν σας χαιρέτησα κιόλας. Γεια σας, παιδιά, εδώ Άγιος Βασίλης Νουμπάκη. Και εσείς βέβαια μην ξεχάσετε μια εγγραφούλα όσοι δεν έχετε γραφτεί ακόμα, γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Και βέβαια like αυτό το βίντεο, γράψτε και κάτω στα σχόλια σας αρέσουν τα Χριστούγεννα, γιατί εγώ τα λατρεύω. Και τώρα αυτή τη στιγμή, όπως σας υποσχέθηκα, ότι θα στολίσω, μάλλον με αναγκάζουν, αλλά δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει. Θα στολίσω Famous Village και θα έρθουνε τα Χριστούγεννα. Jingle bell, jingle bell, jingle always. All gone fun it is to ride. Όλοι οι καταλαβαίνετε, παιδέλος! Καλά, οι villager δεν μ' αφήνουν ούτε καν να τραγουδήσω. Λένε ότι δεν έχω καλή φωνή. Μα έχω υπέροχη φανούλα. Φανούλα εννοούσα. Τέλος πάντων, αυτό που κάνω όλη μέρα είναι... Ω, πάλι. Χιόνισε πάλι όλα έξω. Μα τι να κάνω με αυτό. Παιδιά, είδατε, μαζεύω. Και πάλι έχουμε χιόνια παντού. Ου, λέτε να πετάξω τίποτα στους villager? Αλλά αφήστε τους, άσε. Δεν θα τους ξαναπειράξω, γιατί είναι και παραξηγιάριδες, παραξηγούνται. Ωραία, παιδιά, έχει τόσα καινούρια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, μου αρέσει πάρα πολύ το τζάκι. Και λέω να ξεκινήσω από το σπίτι μου, μήπως, να το στολίζω και μετά θα προχωρήσουν προς... Τι καπελάκι είναι αυτό! Λέτε να γίνω σήμερα με πράσινο. Θα γίνω καλικατζαράκι! Να μην είμαι... Wow, είμαι καλικάτζαρος που θα κάνω τις δουλειές! Τέλεια! Λοιπόν, μήπως να σκεφτώ πού να βάλω τζάκι στο σπίτι μου? Εσείς τι λέτε? Θέλω ένα τζάκι, το θέλω! Γιατί, να, κάνει πάρα πολύ κρύο! Πού να το βάλω το τζάκι, ρε παιδιά? Έχω απίστευτη ιδέα! Μισό! Θα σπάσω αυτά, θα κάνω τώρα αλλαγές, καταλαβαίνετε. Θα έχω σούπερ αλλαγές τώρα τα Χριστούγεννα. Ξέχασα το τσέστ από κάτω. Οκ, δεν μας πειράζει το τσέστ από κάτω. Θα το σπάσουμε και αυτό. Έλα, σπάσε. Να το έσπασε και το τσέστ, θα σπάσω και αυτό. Και λέω να κάνω εδώ. Ναι. Αυτό μπορώ να το αφήσω ή όχι? Αφήστε το. Βασικά δεν ξέρω καν άμα γίνεται το τζάκι να το βάλω εδώ. Τι τζάκι είναι αυτό? Πρώτη φορά το βλέπω. Το έβαλα ανάποδα. Ναι, το έβαλα ανάποδα, ρε παιδιά. Μισό. Θα το σπάσουμε. Το πάρουμε. Και θα το βάλουμε. Να το βάλω έτσι. Ναι, πάλι ανάποδα το έβαλα. Εντάξει, κάποια στιγμή θα πετύχω. Μισό λεπτάκι, ξέρετε τι σκέφτηκα. Θα βάλω από κάτω αυτό, για να μην με τελειπωρεί. Και θα βάλω το τζάκι εδώ. Ρε τζάκι, με δουλεύεις? Και τι είσαι πάντα γυρισμένο? Παιδιά, δεν θα βάλω ποτέ το τζάκι? Τι θα γίνει? Ξέρω, έτσι. Πάλι γυρισμένο από την άλλη. Οκ, αφού το τζάκι δεν θέλει να γυρίσει με τίποτα, θα το βάλουμε διαφορετικά. Εγώ λέω να το βάλουμε εδώ το τζάκι. Άμα το βάλω εδώ, πάλι ανάποδα θα είναι. Μισό να το σπάσω και αυτό. Θα τα σπάσω όλα από ό,τι βλέπετε. Και ήταν και τόσο ωραίο. Αλλά οκ. Προς τα πού είναι? Α, θα μου κάψει το τραπέζι από ό,τι βλέπω. Μα τι στο καλό, στο σπίτι μου πρέπει να κάνω αλλαγές. Λοιπόν, θα τα αλλάξω όλα. Θα το κάνουμε διαφορετικά, θα αλλάξουμε λίγο το σπιτάκι μας. Και αυτό, και αυτό, και αυτό. Γιατί θα το κάνουμε τώρα το σπίτι μας χριστουγεννιάτικο. Και από ό,τι βλέπω, μάλλον σήμερα θα φτιάξω μόνο το σπίτι μου. Να το! Τι τέλεια, παιδιά. Ξέρετε τι δεν έφερα? Μισό. Είχα βρει και κάτι άλλο. Θα βάλω και αυτό εδώ. Τέλεια. Πολύ ωραία. Να το. Το τζάκι μας. Δεν είναι υπέροχο? Ναι, τα κρεβάτια. Εγώ λέω να βάλω ένα κρεβάτι εδώ. Έτσι θα το κάνω. Ξέρετε τι λέω? Να βάλω έτσι το κρεβατάκι. Και δίπλα, για να ζεσθενόμαστε, θα βάλω αυτό. Δεν θα είναι ωραίο? Εντάξει, δεν έχουμε και πολύ χώρο, τι να κάνω. Θα το διαμορφώσω έτσι. Έτσι. Καρεκλίτσες. Έτσι. Και καρεκλίτσα από εδώ. Έτσι.
Είμαστε μια χαρά. Στη μέση το τζάκι αναζεστανόμαστε. Θα βάλω και τους υπολογιστές μου. Οπωσδήποτε, γιατί χωρίς υπολογιστές τώρα δεν γίνεται. Δεν γίνεται δουλειά. Εδώ τώρα έρχονται Χριστούγεννα. Να μην βάλουμε ένα jingle bell, jingle bell. Ωραία, Χριστέ μου, δεν με αφήνουν ένα jingle bell να πω. Πω, μιλάνε πάρα πολύ άσχημα, παιδιά, δεν είναι. Άσχημο μου να μιλάμε έτσι. Αλλά τέλος πάντων, villager είναι αυτή, τι περιμένεις. Θα βάλω το μυστικό μου τσες πίσω. Θα βάλω αυτό εδώ, έτσι όπως ήτανε. Έτσι και έτσι. Επιστρέφουμε όλα πίσω. Οκ, νομίζω ότι το τζάκι είναι υπέροχο. Βέβαια, δεν μ' αρέσει αυτή η πόρτα. Είδα κάτι πόρτες, κάτι πόρτες. Παπάκι, θα φτιάξω όλο το χωριό. Μισό, να φτιάξω πρώτα το σπίτι μου. Ξέχασα να τους πω ότι θα φτιάχνω. Στο μεξί έπρεπε να φτιάξω όλο το χωριό, αλλά εγώ φτιάχνω το σπίτι. Δεν πειράζει, όμως, δεν πειράζει. Πάντα το δικό τους θα γίνεται. Θα στολίσω πρώτα το σπίτι μου και μετά όλο το χωριό. Άιντε, που μου τη λένε όλη την ώρα. Ω, τέλειο. Α, κάτσε να πω και στο γείτονα. Γείτονε, άνοιξε! Άνοιξε, είσαι εδώ! Γείτονε! Άσε, μανουμπάκι! Ναι, οκ. Okay. Γιατί και γιατί πας σπίτι μου? Γιατί ήθελα να δω πόσο ωραίο το έφτιαξες. Εδώ το δικό μου δεν είναι ωραίος. Είπαμε να φτιάξεις όλο το χωριό. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν πρόλαβα ακόμα. Να, έχω πάρα πολύ δουλειά. Έχω δουλειά τώρα εγώ! Αλλά ήθελα να σου προτείνω να σου αλλάξω την πόρτα. Α, ναι, αλήθεια. Άλλαξε την, γιατί τα business δεν πάνε καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Villager, τι πουλάς? Το χριστουγεννιάτικο θέμα. Ναι, οκ. Okay. Πώς το πουλάς? Πώς το πουλάω? Έτσι, στον αέρα. Villager, είναι δυνατόν να πουλάς στον αέρα και νομίζω ότι θα βγάλεις και λεφτά. Ξέρεις πόσο πολύ πουλάνε τον αέρα και παίρνω λεφτά. Εγώ ξέρω, αλλά εσύ δεν πρόκειται να οικονομήσεις τίποτα. Δεν είμαστε και όλοι εδώ αλλούνταλλού. Ξέρουμε τι μας γίνεται. Καλά, καλά, θα μου αλλάξεις την πόρτα. Θα σου αλλάξω, άντε. Άντε, τι να σε κάνω, θα σου βάλω και εσένα μια πορτούλα έτσι. Μετά θα στολίσω και το σπίτι σου. Α, τέλεια, χαίρομαι. Θα μου βάλεις καμία πόρτα, ωραία. Καλά, θες και ωραία πόρτα. Θα σου βάλω αυτές τις πόρτες που έχει εδώ. Τι νοείς ωραία? Πού είσαι? Πού πήγε, ρε παιδιά? Γείτονε. Α, καλά. Πήγε να πουλήσει το πνεύμα, μάλλον. Λοιπόν, να σπάσουμε αυτή την πόρτα. Άντε, να βάλω και του γείτονα, γιατί με ζάλισε. Καταλαβαίνετε τώρα. Θα με ζαλίζει όλη την ώρα. Θα στολίσω όλα τα σπίτια του όμως. Γιατί είναι και άδικο. Εγώ, γιατί να στολίσω εγώ όλο το χωριό? Θέλω να στολίσω το σπίτι μου. Παιδιά, δεν έχω πάρα πολύ χώρο. Για να δω τι άλλο μπορώ να πάρω από εδώ. Τις καλτσούλες μπορώ να τις βάλω. Έτσι. Δεν θα πάρω πολλές, δεν θα πάρω. Θα μοιραστώ με όλους. Να, πρέπει να στολίσω και μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνετε τώρα. Δεν το χρειάζομαι, έτσι. Λοιπόν, κάτσε να βάλω αυτά. Μετά θα τα επιστρέψω όλα. Θα πάρω και αυτό. Να τα δοκιμάσω και αυτά να βάλω. Είναι διαφορετικά. Μπονέκο. Α, είναι το ίδιο. Οκ, okay. Για να βάλουμε. Αχ, είσαι τέλειος, είσαι πάρα πολύ ωραίος. Είναι άψυχος. Οκ, okay, πάμε. Δεν θα πρέπει να βάλω και ένα χριστουγεννιάτικο. Ναι, είναι λίγο μικρό. Είναι τόσο. Να, δεν μου κάνει. Δεν είναι για μένα. Α, αυτό θα το πάω στο villager. Μέσα. Villager! Α, λείπει ακόμα που λέει το πνεύμα. Έτσι, για να χαρεί λίγο, Ναι, γιατί εμένα δεν μου κάνει τώρα. Είναι πάρα πολύ μικρό για μένα, καταλαβαίνετε. Όχι ότι, αλλά ο Villager τώρα που λέει και το πνεύμα, ξέρετε. Ναι. Πού μπήκε? Αυτό, πού να το. Τέλεια, το άλλο το κάψα, Έπρεπε να προσ. Τι ωραία! Είναι τέλεια! Τέλεια, πολύ ωραία. Έχω εδώ και ένα σπίτι. Έχω και αυτά εδώ, για να δω. Με αυτά μπορώ να κάνω τίποτα? Α, ναι. Το κάνω πολύ χριστουγεννιάτικο όμως. Γιατί το έβγαλα αυτό? Α, ή εδώ θα μπει ή εδώ, Οκ. Okay. Εδώ μπαίνει? Ναι, μπαίνει. Έτσι. Jingle bell, jingle bell. Σκάφε. Ρε, τι πάθαμε με τους villagers. Ρε παιδιά, πείτε τους κάτι δηλαδή. Με εκνευρίζουνε.
Μα ό,τι θέλω θα κάνω. Θα μου πούν και τι θα κάνω. Άκου εκεί, δεν φτάνει που με πειράζουν όλη την ώρα. Άιντε. Λοιπόν, θα πρέπει να σκεφτούμε να βάλουμε ένα... Κάτσε να δοκιμάσω και αυτό. Τι είναι αυτό? Δοκιμάσω και αυτό. Και θέλω ένα δέντρο. Δεν έχει ένα δέντρο. Έχει ένα εδώ. Το άλλο το προηγούμενο ήταν λίγο αποτυχημένο το δέντρο. Πραγματικά έχω μπερδευτεί τι έχουμε. Για να δοκιμάσουμε αυτό. Τι είναι? Α, είναι μπισκότο δέντρο. Είναι μπισκότο. Τι, δεν το είδα? Ναι, είναι μπισκότο. Καλά, θα το φάω. Θα το αφήσω για μετά. Οκ, πάμε να δούμε αυτό το δέντρο. Θα χωρέσει? Δεν χωράει το δέντρο. Πρέπει να το βάλω απ' έξω. Πού να το βάλω? Να, μόνο εδώ μπορεί να μπει, ρε παιδιά. Γιατί είμαι μέσα στο δέντρο. Τι ωραίο! Κανονικά στο σπίτι έπρεπε να μπει αυτό. Αλλά... και αυτό πρέπει να το σπάσω. Γιατί δεν σπάνε αυτά, μωρέ. Καλά, θα το σπάσω μετά. Για να δούμε τι είναι αυτό. Wow, τι όμορφο! Σπάει! Σπάει. Να, με χιλιαζόρια σπάει. Οκ. Αυτό είναι ωραίο για έξω. Δεν είναι... ναι, η αλήθεια είναι, τα ετοιμάσαν όλα για έξω. Εγώ το ήθελα στο σπίτι. Οκ, θα βάλουμε. Α, κάρπετ! Κάρπετ, δεν έχουμε κάρπετ. Κάτι μου είπε ο villager ότι έχει αυτός και μπορεί να μου το δώσει. Λέτε. Αυτό είναι πολύ μικρό, δεν το θέλω. Αυτό είναι για έξω. Αυτό το δεντράκι, αυτό, δεν μπορώ να το βάλω. Τι, δεν θα έχω δέντρο, παιδιά? Δεν είναι δίκιο, τόσο μικρό. Να, αχ, απογοήτευση σκέτη. Θα φτιάξω μόνη μου το δέντρο. Αυτό, 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 πάνω στο τζάκι θα το βάλω. Μπαίνει. Να το. Μπαίνει, ναι, τέλεια. Έστω τζάκι, ρε παιδιά. Όχι, όχι, όχι. Θα πάω να μαζέψω δεντράκι να έχω. Δεν γίνεται χωρίς δεντράκι. Αυτό το δεντράκι μπαίνει στο τέτοιο, στο σπίτι μου. Μήπως βάλω ένα τέτοιο μικρό δέντρα. Αυτό τι είναι? Α, μήπως έχω τελικά δεντράκι. Τι είναι αυτό, να δοκιμάσουμε και αυτό. Κάτι άλλο είναι. Άσχετο. Έχει τόσα πράγματα που έχω μπερδευτεί. Ωραία, και εδώ χιόνι έπιασε. Παιδιά, παντού χιόνι. Ναι. Αυτό τι είναι? Κάνα μπισκότο θα είναι πάλι. Αυτό είναι ωραίο που μπαίνει και στο τζάκι, νομίζω. Είναι το με το δώρο. Μπορείς και δώρο να βάλεις εκεί μέσα, νομίζω. Άρα, παιδιά, δεν είναι τέλεια? Τι ωραία. Έτσι, βέβαια, έχουμε μικρό σπιτάκι, γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω. Να σας πω, μπορώ να βάλω αυτό? Όχι. Ω, μπαίνει. Ω, τέλεια, τέλεια. Περίμενα να το βγάλω. Θα βγάλω αυτό. Γιατί το εμποδίζει το δεντράκι μου. Θα βάλω το δεντράκι εδώ. Οκ, έχουμε και στολισμούς. Έχουμε στολισμούς. Ναι, έχουμε και άλλους πιο ωραίους. Πάμε. Να στολίσουμε τα δέντρακια μας. Τα δέντρακια μας. Αυτό τι είναι? Altar de Muertos. Οκ, πάμε να δούμε πώς θα στολίσουμε και το δεντράκι μας. Α, τέλεια. Αυτά κάντις μπαίνουν? Όχι, δεν μπαίνουν πουθενά. Αυτό μπαίνει? Δεν πολύ στολίζεται, παιδιά. Αυτό τι είναι? Α, έτσι. Τι ωραία. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Βέβαια, ξέρετε τι γίνεται? Ο στολισμός μου είναι πολύ περιορισμένος. Ναι. Έχω λίγο περίεργο δέντρο. Όχι. Έτσι. Ανοίγει όμως? Ανοίγει. Α, τι ωραία, τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και κάτι άλλο. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Τι άλλο μπορούμε να ομορφύνουμε? Δεν θα πρέπει να βάλουμε δωράκια κάτω από το δεντράκι? Δεν θα βάλουμε και άλλο χρώμα? Οκ. Προχωράμε για να φτιάξουμε. Λοιπόν, τι θέλω πρώτα να κάνω? Βάλω αυτά εδώ. Να βάλω και δωράκια. Είναι πολλά, βέβαια. Να τα βάλω εδώ κάπου? Όχι, με ενοχλούν παντού. Όχι, δεν. Πάω να πάρω κάρπετ για να τελειώσω το σπίτι. Τι. Α,
Μου έδωσε, ευτυχώς είχε, δεν είχε πολλά, αλλά να δούμε τώρα. Μου έδωσε και δύο διάφορα. Μου λέει άμα σου κάνει και αυτό, αλλά δεν νομίζω να μου κάνει. Μου κάνει! Μου κάνει και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω είναι... Περίμενε όμως, δεν θα το βάλω έτσι. Να το βάλω μισό. Εδώ δεν πάει. Εδώ. Εδώ. Ωραία. Εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει. Δεν θέλω κάποιο άλλο. Δεν πειράζει. Τα άλλα θα χρησιμοποιώ στους άλλους. Να αφήσω και όλα τα πράγματα. Έτσι, για να μην μπερδευτώ. Ωραία. Για να δούμε. Παιδιά, δεν είναι τέλειο. Το σπίτι μου είναι στολισμένο πλέον. Είναι πάρα πολύ ωραίο και μου αρέσει πάρα πολύ. Για γράψτε κάτω στα σχόλια, σας αρέσει εσάς. Και γενικά γράψτε μήπως να συμπληρώσω κάτι, γιατί σκέφτομαι μετά να συμπληρώσω κάποια πράγματα. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, πατήστε το like, κάντε μία εγγραφή και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye.